Αναβρασμός επικρατεί αυτή την ώρα στις φυλακές Κορυδαλλού και συγκεκριμένα στην τρίτη πτέρυγα των φυλακών. Ναι. Κρατούμενοι αραβικής και ασιατικής καταγωγής έχουν ξεσηκωθεί, έχουν συγκεντρωθεί στην ταράτσα του κτηρίου και εκτοξεύουν αντικείμενα, αρνούνται να μπουν στα κελιά τους. Να σας πω ότι μέχρι στιγμής, από τις μέχρι τώρα δηλαδή πληροφορίες, δεν έχει γίνει γνωστό ποια είναι τα αιτήματά τους, τι ζητούν αυτοί οι κρατούμενοι. Αναταραχή μας λες, μικρή εξέγερση ακούμε εδώ, να έχουν ανέβει τώρα στην ταράτσα των φυλακών και να εκτοξεύουν πατού αντικείμενα για να μην δέχονται να μπουν στα κελιά τους. Το λόγο τον γνωρίζουμε, για ποιον λόγο κάνουν αυτή την κινητοποίηση. Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά τα αιτήματά τους, δεν ξέρουμε τι ζητάνε αυτοί οι κρατούμενοι. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι παρόν η εισαγγελέα στις φυλακές αυτή την ώρα και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αλλά ακριβώς όπως είπες και εσύ Δημήτρη, είναι σαν μια μικρή εξέγερση αυτή τη στιγμή. Ντέμι, μας είπες ότι είναι κρατούμενοι αραβικής καταγωγής. Αραβικής και ασιατικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχει έχουμε. Υπάρχει και ένα ενδεχόμενο και υπόθεση, πάντα κάνουμε, να σχετίζεται και με την κατάσταση που επικρατεί στην Αίγυπτο και στην Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή. Αλλά αυτό με κάθε επιφύλαξη. Σε λίγο εσύ θα συνεχίσεις το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσεις. Ενδεχομένως να συμπαραστέκονται, ποιος ξέρει, και στις κινητοποίησεις που υπάρχουν συμπαράσταση σήμερα στους οικονομικούς μετανάστες που φιλοξενούνται στο.